Ο δεύτερος, η ιεραρχία του κινήματος της Χαμάς, περίμενε εδώ και καιρό μία επίθεση εναντίον του. Και αυτή έγινε το βράδυ της Τρίτης στα προάστια του Λιβάνου. Το ντρόουν που εκτοξεύθηκε από άγνωστη κατεύθυνση βρήκε το στόχο του. Βομβάρδισε το σπίτι του υπαρχηγού της Χαμάς, ενός από τα τρία πιο σημαντικά στελέχη της οργάνωσης, μεγαλώνοντας τη λίστα των μελών που εξωτερώθηκαν τον τελευταίο μήνα. Αλαρούρι is believed to have been one of the founders of Hamas's armed wing, the Qassam Brigades. The US State Department had a $5 million bounty on his head since at least 2015. Η επίθεση ήταν τόσο σφοδρή που εκτός από τις τουλάχιστον 7 ανθρώπινες απώλειες προκάλεσε ζημιές σε κτίρια, ενώ αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Δεύτερος στη τάξη της οργάνωσης Χαμάς καθοδηγούσε από την εξορία τις επιχειρήσεις του σε δυτική όχθη. Η Χαμάς υποστηρίζει ότι ο Αρούρι βρισκόταν στην καρδιά των πρόσφατων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων. Πριν από ένα μήνα, μάλιστα, μίλησε στο Αλ Τζαζίρα υπερθεματίζοντας τη θέση της Χαμάς για τερματισμό του πολέμου. The official and final stance of the movement of Hamas is that there will be no exchange of captives until the end of the aggression and a comprehensive and permanent ceasefire. We, the Hamas movement, declared from the beginning that it is not a maneuver, deception, or anything else that the foreign prisoners who arrived to Gaza on October 7th were not a target and that we were ready to release them without conditions. Ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε, επιβεβαίωσε τόσο τη δολοφονία του Αλ Αρούρι, αλλά και δύο διοικητών των ταξιαρχιών του Αλ Κασάμ, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση στη Βηρυτό συνιστά τρομοκρατική ενέργεια. Το Ισραήλ πάντως συνεχίζει να κρατά αποστάσεις από την επίθεση. The truth is, I think you'll find that my prime minister, my defense minister, my chief of staff have all said in the past that people, terrorist commanders involved in killing Israeli civilians, anyone involved in the October 7th massacre, is a legitimate target. Η Χεζμπολάχ προειδοποίησε πως η δολοφονία του Σάλεχ Αλ Αρούρι αποτελεί όχι μόνο επίθεση εναντίον του Λιβάνου, αλλά και σοβαρή εξέλιξη στον πόλεμο με το Ισραήλ. Ο ηγέτης της φιλοϊρανικής οργάνωσης του Λιβάνου, Νασράλα, απείλησε με σκληρή απάντηση. I don't think that any of those assassinations was ever a game changer. Now we face a very complex situation in which a Palestinian, a senior Palestinian, was assassinated on the territory of Lebanon, and the question is where will Hezbollah take it? Η Μέση Ανατολή βράζει, με υποστηρικτές του κινήματος να κατεβαίνουν στους δρόμους της Βηρυτού και της Δυτικής Όχθης ζητώντας εκδίκηση.